μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Αδερφοί μου, εξιώθημεν και αυτών των χρόνων, να φτάσουμεν στας Αγίας αυτάς ημέρας, οι οποίοι αφιερώνονται εις την κοίμηση της Μητρός του Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Απανταχού της Οικουμένης, όπου υπάρχει ορθόδοξος χριστιανικός ναός, όλοι οι πιστοί αναπέμπουν εις την Μητέρα του Θεού παρακλήσεις και παρακαλούν, όπως με συντεύει υπέρ ημών των αμαρτωλών και διόλων των κόσμων. Εις το παρόν κήρυγμα παίρνουμε ένα τροπάριον, το οποίο απευθύνει ο υμνοδός της Εκκλησίας μας προς την Παναγία και λέγει τούτα τα λόγια. Πολύς συνεχόμενος πειρασμής προς σε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Ω μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Πειρασμοί, αδερφοί μου, οι οποίοι προέρχονται πάντοθεν. Πειρασμοί φοβεροί, οι οποίοι κυκλώνουν τον αγωνιστήν, όχι εκείνον ο οποίος δεν αγωνίζεται. Πειρασμοί οι οποίοι ορμούν εναντίον εκείνου ο οποίος προσπαθεί να μείνει κοντά στο Θεό. Πολλοί ο κόσμος, πολλοί οι πιστεύοντες στο Χριστόν, πολλοί εκείνοι οι οποίοι λέγονται χριστιανοί κατ' όνομα, πλην όμως δεν είναι όλοι αγωνιστές. Δεν αγωνίζονται όλοι. Εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται γνωρίζουν ότι υπάρχουν πειρασμοί. Όσοι δεν αγωνίζονται δεν γνωρίζουν περί πειρασμών. Νομίζουν ότι ο παρόν κόσμος είναι η περίοδος κατά την οποία θα απολαύσουν τα σιδωνάς του διαβόλου και να εγκαταλείψουν τα σιδωνάς του Αγίου Πνεύματος. Οι περισσότεροι των ανθρώπων νομίζουν ότι ο κόσμος αυτός είναι μία ευκαιρία πώς να φάγουν, να πίουν και να αμαρτάνουν. Νομίζουν ότι δεν υπάρχει θάνατος. Νομίζουν ότι θα ζήσουν επάπειρον εις τον κόσμο αυτόν άνευ θανάτου. Πλην όμως εκεί που όλα βαίνουν καλώς, ευνηδίως έρχονται πειρασμοί, δυσκολίες και δεν δύνανται να τους αντιμετωπίσουν ούτε τους πειρασμούς ούτε τις δυσκολίες, διότι δεν έχουν καταφύγιο. Μόνον οι πιστοί γνωρίζουν τους πειρασμούς. Μόνον όσοι έρχονται στην σκέπη της Μητρός Εκκλησίας, μόνον όσοι γνωρίζουν περί της Αγίας Γραφής και γνωρίζουν περί θείων κηρυγμάτων, μόνον αυτοί γνωρίζουν ότι υπάρχουν πειρασμοί. Πειρασμοί. Αδερφοί μου, όταν μιλούμε περί πειρασμών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τρεις φοβεροί πειρασμοί μαστίζουν τον άνθρωπον.
Τρεις φοβεροί πειρασμοί οι οποίοι, εάν δεν είχαμε την Μητέρα του Θεού, την Παναγία μας να πρεσβεύει υπέρ ημών, δεν θα ενοικούσαμε τους τρεις αυτούς πειρασμούς. Μόνον τα δάκρυα της Παναγίας μας, διό όσους την επικαλούνται, μόνον τα δάκρυα της Παναγίας μας, αυτά σώζουν τον πιστόν που αγωνίζεται δια να εξέλθει νικητής εκ των πειρασμών. Πειρασμοί τρεις φοβεροί εις τον κόσμο τούτον περικυκλώνουν εμάς, όλους μας. Πειρασμοί οι οποίοι είναι άγνωστοι στον κόσμο. Πειρασμοί τους οποίους γνωρίζουν μόνον όσοι ακούουν Θείον Κήρυγμα. Την τροφή των αγγέλων, το μάνα του ουρανού, την χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού. Το Θείον Κήρυγμα, αδερφοί μου, είναι αυτό το οποίο τρέφει την ψυχή. Άνθρωπος άνευ Θείου Κηρύγματος ομοιάζει με άνθρωπον πεινασμένον, ο οποίος οδηγείται προς θάνατον. Πειρασμοί τους οποίους δεν γνωρίζουν όσοι δεν ακούν Θείον Κήρυγμα, πειρασμοί οι οποίοι είναι άγνωστοι στον κόσμο, και πρώτος και κύριος πειρασμός, ο μεγαλύτερος όλων των πειρασμών, είναι ο άσποντος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος. Ο πρώτος πειρασμός, αδερφοί μου, αυτός ο πειρασμός ο οποίος δεν θέλει ούτε μίαν σκιάν ανθρώπου επί του πλανήτου της γης. Όχι άνθρωπο, σκιάν ανθρώπου. Ο διάβολος είναι ο μόνος εχθρός, ο άσποντος, ο οποίος κυνηγά των πιστών. Δεν ομιλούμε περί των απίστων, διότι είναι όλοι δικοί του. Ομιλούμε περί των πιστών αυτήν τη στιγμή. Ο διάβολος είναι ο αντίδικος του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος σχηματίζει το εχθρικό στρατόπεδο εναντίον του Θεού του αληθινού. Ποιον θα πολεμήσει, τον Θεόν? Δεν δύναται ούτε να τον αντικρίσει. Ποιον να πολεμήσει τα όρη και τα βουνά? Δεν τα θέλει. Ποιον να πολεμήσει εκείνους οι οποίοι είναι μαζί του? Τους έχει ήδη δέσει. Πολεμεί, αδερφοί μου, τα παιδιά του Θεού. Και όπως ομολογεί ο κακούργος, λέγει τούτα τα λόγια. Το κουφάρι δεν το θέλω, λέει. Το συχαίνομαι, λέει. Είναι γεμάτο βρωμιά. Εγώ ερωτεύομαι ψυχές να πάρω στον Άδη. Ναι, αδερφοί μου, είναι λόγια δικά του αυτά. Δεν είναι λόγια δικά μου. Αυτά λέγει στον Άγιο Γεώργιο. Αυτά λέγει όταν χτυπιέται αοράτος από την Θείαν Χάρη του Θεού μας και της Παναγίας μας. Ο διάβολος, ο οποίος εμίσησε τον Αδάμ και την Εύαν και τους εξέβαλεν εκ του Παραδείσου. Ο διάβολος, ο οποίος αντιμάχεται κατά του Θεού, πειράζει τους πιστούς. Αλλά δεν επειράζει μόνον τους πιστούς. Επείραξε και αυτόν τον ίδιον τον Θεόν. Και όχι μόνον τον επείραξεν, αλλά είχεν τη αυτήν ανέδειαν, ούτως ώστε έλαβε τον Θεόν στα χέρια του και τον ανέβασεν επάνω εις το πτερίγιον του ουρανού, του ναού, και του είπεν, πέσε απ' εδώ κάτω, του λέγει, και θα στείλει ο Θεός αγγέλους να σε πιάσουν να μην πάθεις τίποτε. Ναι, αδερφοί μου, τι αυτήν ανέδειαν έχει ο διάβολος. Ούτε τον Θεόν δεν σεβάστη. Θα σεβαστεί εσένα και μένα? Και όταν έρχονται οι πειρασμοί και όταν έρχονται οι δυσκολίες, όχι να ανοίγεις το στόμα σου και να λες γιατί, Θεέ μου, αλλά να λες δόξα σε ο Θεός,
όπως είπε εκείνος ο οποίος επηρεάστη από τον διάβολον, τόσον που δεν επηρεάστη κανείς άνθρωπος επάνω στην γη. Όπως επηρεάστη εκείνος ο εκλεκτός του Θεού, ο Πατριάρχης της Υπομονής, ο οποίος εγγράφει το όνομά του από τον ίδιο τον Θεό εις το Άγιον το Ευαγγέλιον, δια να βλέπουμε εμείς και να λαμβάνουμε θάρρος. Ο Ιώβ, την υπομονή Ιώβ, ακούσατε και το τέλος Κυρίου είδατε, λέγει το Ευαγγέλιο. Ο Ιώβ, αδερφοί μου, υπέστη των πρώτων πειρασμών, των μεγάλων πειρασμών, των οποίων ο Πανάγαθος Θεός σημειώνει δια να έχουμε εμείς παράδειγμα. Ο διάβολος, ο πρώτος πειρασμός. Αδερφοί μου, νομίζετε ότι όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει διάβολος? Στέλνουν τους συνανθρώπους των στο διάβολο και δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο διάβολος. Όταν ανοίξουν το στόμα τους, αν είναι μικρό μωρό και κλαίει, θα το διάβολο στείλει. Όταν ανοίξουν το στόμα τους και βρεθούν σε δυσκολία με τον συνάνθρωπό των, θα στείλουν τον αδερφό των στο διάβολο. Όταν βρεθούν σε δυσκολία, θα στείλουν εκείνο το οποίο προξενεί τη δυσκολία στο διάβολο. Δεν γνωρίζουν οι ανόητοι αυτοί άνθρωποι τι θα πει διάβολος. Δεν γνωρίζουν τι θα πει εχθρός και πειρασμός. Δι' αυτό νομίζουν ότι είναι αστεία. Αδερφοί μου, ένας ασκητής ο οποίος επολεμούσε τον διάβολο, ήρθεν εις πειρασμών πραγματικών και ήθελε να τον δει ποιος είναι. Και παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε, Θεέ μου, αυτόν τον διάβολο που με κυνηγά, αυτόν τον διάβολο με τον οποίο παλεύω, δώσε μου να τον δω ποιος είναι. Και προσευχόταν εις τον Θεό και παρακαλούσε τον Θεό. Και ο Θεός ήκουσε την προσευχή του. Ημέραν τεινά, όπως ευάδιζε μόνος του μέσα εις το όρος, μέσα σε ένα μονοπάτι, επέτρεψε ο Θεός και εμφανίστηκε ο διάβολος μπροστά του. Και όταν τον είδε, σήκωσε το χέρι του και έκανε το σημείο του τιμίου σταυρού και είπε, Θεέ μου, λέγει, προτιμώ τούτο το μονοπάτι που περπατώ να είναι γεμάτο κάρβουνα αναμένα και να περπατώ επάνω γυμνόπους χωρίς παπουτσιά, παρά να τον ειδώ άλλην φοράν. Και του απήντησε ο Θεός, δεν επέτρεψα να τον δεις όπως είναι, λίγο επέτρεψα. Ναι, αδερφοί μου, αυτός είναι ο άσποντος εχθρός του ανθρώπου δια τον οποίο ουδής γνωρίζει. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει δαίμονας. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει εχθρός. Και νομίζουν ότι τούτος ο κόσμος, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται, οι πειρασμοί που παρουσιάζονται, ότι έρχονται αοράτως. Οι πειρασμοί είναι γέννημα του διαβόλου, του εχθρού του ανθρώπου, αδερφοί μου. Πολύς συνεχόμενος πειρασμής, λέγει ο ημνοδός της Εκκλησίας. Δεύτερος πειρασμός. Θα έλεγαμε ότι θα ετελείωνε ο πειρασμός εδώ με το να έχουμε τον διάβολο ως αντίδικο, αντίπαλο, εχθρό. Πλην όμως, μετά από τον διάβολο υπάρχει ένας άλλος πειρασμός. Φοβερός πειρασμός. Ο πειρασμός ο οποίος δεν νικέται εύκολα, παρασύρει τον κόσμο ολόκληρο. Πειρασμός ο οποίος έχει τη αυτήν δύναμη που σέρνει ολόκληρον την ανθρωπότητα δεμένη σκλάβαν πίσω από αυτού του είδους των πειρασμών. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Αυτός ο πειρασμός είναι μία θεά.
Υπάρχει Θεός παντοδύναμος. Υπάρχει και Θεά παντοδύναμος. Αυτή η Θεά δυστυχώς είναι εκείνη η οποία προσκυνείται από όλον τον κόσμο. Η Θεά η οποία παρασύρει τον κόσμο, ο πειρασμός ο δεύτερος ποια είναι? Ο Θεός δεν πιστεύει στον, ο κόσμος δεν πιστεύει στον Θεό, πιστεύει στην Θεά. Η Θεά είναι η μόδα, αδερφοί μου, η μόδα. Αυτή η μόδα, αυτή είναι η Θεά η οποία παρασύρει τον κόσμο όλων και τον δένει τόσο δυνατά, ούτως ώστε βλέπουμε να τον κινεί ως διαμαγείας και να τον φέρει πίσω της. Η Θεά μόδα. Τι είπε η Θεά μόδα? Να γυμνωθεί η γυναίκα. Και εγύμνωσε την γυναίκα η Θεά. Την εξευτέλισε την γυναίκα. Την έκανε σκουπίδι στους δρόμους για να τον καταπατούν. Την εικόνα του Θεού. Εγύμνωσε την γυναίκα και την έφερε παίγνιον του διαβόλου, διότι ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος γυμνώνει τη γυναίκα. Την ξεγύμνωσε και την έφερε εις όλεθρον απολίας. Και δεν μπορούν τα μάτια του ανθρώπου εκείνου που αγωνίζεται ούτε να περπατήσει στους δρόμους, ούτε να ειδεί τίποτε εις τα περίπτερα, ούτε να ειδεί τίποτε εκεί που περπατεί, ούτε να ειδεί τίποτε σε αυτά τα μέσα που ενημερώνουν τον άνθρωπο που έφτασε στην πρόοδο της επιστήμης. Αυτή η Θεά έχει μολύνει τους οφθαλμούς όλου του κόσμου και παρασύρει τον κόσμο και προσκυνεί ο κόσμος αυτήν τη Θεά η οποία ονομάζεται μόδα. Είπεν η Θεά να κρεμάσουν χαλκούς, χαλκάδες εις τη μύτην οι άνθρωποι και τους κρεμάζουν, εις τα αυτιά και τους κρεμάζουν. Είπεν η Θεά μόδα να γίνουν οι άνθρωποι γυναίκες και έγιναν γυναίκες. Εις την ουσία και εις τον τύπο. Και εις την πραγματικότητα. Κυριολεκτικώς έγιναν γυναίκες. Γεγόνας είναι οι άντρες γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Αυτή η μόδα, ο δεύτερος πειρασμός, αδερφοί μου, ποιος μπορεί να ξεφύγει? Κοιτάξτε ανάφηκε η γυναίκα που να μην εφόρεσε τα ρούχα του ανδρός. Βρέστε μου μία γυναίκα. Εκτός οι καθυστερημένες. Εκείνες οι οποίες έρχονται στην εκκλησία. Όλες τις άλλες γυναίκες τις έχει μολύνει. Διότι πρόκειται περί φοβερού αμαρτήματος. Ο Θεός είπε ότι αισθάνομαι, λέγει, μόλις εδώ την γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρός φδέλιγμα. Συχαίνομαι δηλαδή. Νεκατεύομαι που λέγουμε. Δεν θέλω να την αντικρίσω, λέγει, την γυναίκα που φορεί τα ρούχα του ανδρός. Και ποια γυναίκα έμεινε χωρίς να μολυνθεί από τον διάβολο? Να πάμε στα σχολεία για να ειδούμε, ας τολμήσει μια κόρη να πάει με το φόρεμα το οποίο έδωκε ο Θεός για την γυναίκα. Θα ορμήσουν όλοι επάνω σε αυτό το παιδί και θα το αναγκάσουν να μολυνθεί και αυτό με το παντελόνι, με τα ρούχα του ανδρός. Ω Θεέ μου, πολλής συνεχόμενος πειρασμής. Προσέκατα φεύγω σωτηρίαν επιζητών. Πειρασμός φοβερός. Μα μόδα δεν είναι και το τσιγάρο? Μόδα είναι. Μικρά μωρά μεγάλη, άντρες γυναίκες, γέροι νέοι, όλοι έχουν στο στόμα τον το θυμίαμα του διαβόλου. Μόδα δεν είναι η βλασφημία. Γιατί βλασφημίζεις τον Χριστό και την Παναγία? Συνήθισα, λέει. Συνήθεια είναι. Συνήθεια, λέγει, ή έρχεται στο στόμα μου, λέει. Δάγκασε τη γλώσσα σου να γεμίσει αίμα, να μην έχεις γλώσσα παρά να βλασφημίσεις τον Χριστό και την Παναγία. Μόδα, Θεά μόδα. Τι είπε η Θεά μόδα? Αυτό κάνει ο άνθρωπος.
Τρίτος πειρασμός, αδερφοί μου. Ποιος είναι ο τρίτος πειρασμός? Υπάρχει ακόμη ένας τρίτος πειρασμός. Φοβερός πειρασμός. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Είναι αυτό το σώμα που φέρουμε. Αυτός είναι ο πειρασμός ο μεγάλος. Αυτός ζητεί τα του κόσμου. Ζητεί τις απολαύσεις του κόσμου. Ζητεί τις ειδωρές του κόσμου. Ζητεί τα της παρούσης ζωής. Δεν ζητεί τα αιώνια. Δεν ζητεί εκείνα που μένουν. Δεν ζητεί εκείνα που δεν φθήρονται. Ζητεί τα φθαρτά. Ζητεί τα πρόσκυρα. Ζητεί τα μάτια. Ζητεί τις ειδωρές του κόσμου τούτου. Και αν δεν νικήσει η ψυχή το σώμα, αλίμονο και τρισαλίμονο. Έχει χαθεί για πάντα πλέον ο άνθρωπος στην αιώνιον κόλαση. Εάν δεν κρατήσεις αυτό το σώμα, όπως ο αναβάτης επάνω εις τον ύπον, εάν δεν κρατήσεις τους χαλινούς αυτού του σώματος, αυτό το σώμα ζητά τα πάντα. Και όταν δεν κρατήσεις αυτόν τον χαλινόν, ο οποίος ονομάζεται Θεός, διότι μόνο δια του Θεού θα κρατήσεις τούτο το σώμα κοντά στον Θεό. Κοντά στον Θεό θα κρατηθεί τούτο το σώμα, μόνον όποιος κρατεί ως φρένο τον Θεό. Τούτο το σώμα είναι αυτό το οποίο ζητεί όλες τις ειδονές του διαβόλου. Αυτό το σώμα ζητεί τα ξενύχτια και τους χορούς. Κοιτάξτε για μια στιγμή μέσα στα καταγόγια τους νέους της Ελλάδος και τότε θα πιστείτε τι θα υπεί σώμα και πειρασμός. Τότε θα δείτε τι θα υπεί κατρακύλισμα εις την κόλαση. Τότε θα δείτε το κατάντημα του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει ως φρένο τον Θεό. Θεός. Και όταν ο άνθρωπος είναι αθεόφοβος, ποιεί τα πάντα. Και όταν η γυναίκα είναι αθεόφοβος, κάνει τα πάντα. Χαρά σε εκείνον ο οποίος έχει ως φρένο τον Θεόν. Κύριε μου, πάντοτε σε βλέπω κοντά μου και δεν μπορώ να κάνω την αμαρτία. Κύριε, σε βλέπω κοντά μου και δεν τολμώ να ποιήσω την αμαρτία. Κύριε μου, σε βλέπω κοντά μου όπως έβλεπε ο Δαβίδ, προρώμην τον Κύριον λέγει, στάμενον εκ δεξιών μου διαπαντός ή να μη σαλευθώ. Χαρά σε εκείνο που βλέπει τον Θεό δεξιά του και όπου κινηθεί να τον βλέπει τον Θεό κοντά του. Αυτός ο Θεός, ο παντοδύναμος, θα σώσει τον άνθρωπο από την πτώση. Αυτός ο Θεός θα σώσει τον άνθρωπο από την κόλαση. Αυτός ο Θεός που όποιος τον επικαλείται είναι μακαρισμένος. Μακάριος λέγει εκείνος ο οποίος επικαλείται τον Θεό. Ναι, αδερφοί μου, αναπνευστέων λέγει μάλλον να αναφέρομαι το όνομα του Θεού παρά να αναπνέομαι. Να μιλούμε πάντοτε το στόμα μας δια των Θεών παρά να αναπνέομαι. Λιγότερες φορές να αναπνέουμε και περισσότερες φορές να αναφέρουμε το όνομα του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί μου, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν αναφέρουν ποτέ το όνομα του Θεού. Το βλασφημούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν επικαλούνται τον Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Μάλλον βλασφημούν τον Θεό. Ναι, αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε όμως εμείς την Παναγία μας. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε φρούρι, φύλατε τους δούλους σου. Υπεραγία Θεοτόκε, εσύ που μας αξίωσες και φτάσαμε στις Αγίας ημέρας της κοιμήσεώς σου. Υπεραγία Θεοτόκε, εσύ που μας αξίωσες να φτάσουμε τα ημέρας αυτάς της νηστείας δια την αγάπη σου προς εμάς. Αξίωσε μας, Παναγία μου, και διώχνε μακριά τους πειρασμούς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς σε καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ω μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών, ημάς ελευθέρωσον και αξιώσε μας
στην Ουράνιον Βασιλεία του Ιού σου. Αξιονεστήνος αληθών, μακαρίζησε τη Θεοδόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουδίκ και Δοξωτέρα, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπηδών των ηλιακών, την λύτρωσαμένην ημάς εκ της κατάρας, την δεσποίνα του κόσμου ύπνης τιμήσομαι. Από τον πορό μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσε καταφεύγω την και χαριτωμένη, έλπισα πυρπισμένος ήμι βοήθησο. Δέσποινα και μύτη του λύτρωτου δε ξεπαραγγίσεις, σαν αξίωσον ηκετών. Την άμεση τεύσης προς τον εξουτεκθέντα, ο δεσποίνα του κόσμου γεννούνται συντριά. Ψαλόμεν προθύμωση την όλη, νυν την πανημήτω, Θεοτόκο καρμονικός, μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεοτόκε του εκτηρήσε ημάς. Άλλα τα χείλη των ασεβών, μη προσκυνούντο την εικόνα σου τη σεπτή, την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτά του την οδηγήτρια.